Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς να φτιάξουμε αυτή τη στρογγυλή υπέροχη τσάντα που έχει κάνει το Handybrand. Όσες είδατε το πακέτο που είχα από την Κατερίνα Λιβανού και το Handybrand, είδατε ότι μέσα σε όλα όσα μου έστειλε υπάρχει και αυτή η βάση. Είναι για το στρογγυλό τσαντάκι. Η Κατερίνα μου την έστειλε σε αυτό το υπέροχο κόκκινο vintage με λουρί ρυθμιζόμενο και για πιο κοντό και για χιαστή. Εγώ το έχω βάλει τέρμα γιατί μου αρέσει χιαστή. Υπάρχει όμως και στο kit με το κοντό χεράκι και με αλυσίδα, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό στυλ και το κάνει πιο glam, θα έλεγα εγώ, το τσαντάκι. Διαλέξτε λοιπόν το kit που σας αρέσει πιο πολύ, με το λουράκι χιαστή ή με το κοντό χεράκι και δημιουργήστε κι εσείς τη δική σας στρογγυλή τσάντα. Το νήμα τριπολίνο είναι 300 γραμμάρια και είναι το παστέλ μπέζ αυτό που έχει αυτό το συγκεκριμένο kit. Το τριπολίνο είναι από τα αγαπημένα μου νήματα γιατί έχει τα πιο ωραία χρώματα. Να είναι η ποιότητα, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως πετυχαίνουν απίστευτα χρώματα σε αυτό το νήμα. Είναι λοιπόν από τα αγαπημένα μου νήματα. Όπως επίσης υπάρχει και σε πολλούς χρωματισμούς και το δερμάτινο αυτό κομμάτι. Ανάλογα λοιπόν με το χρωματικό συνδυασμό που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε μία τσάντα όπως είναι αυτή, ανάλαφρη, καλοκαιρινή, φωτεινή. Είναι και επίκαιρη τώρα για το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως και σε πιο σκούρα χρώματα, που μπορείτε να το κάνετε και πιο επίσημο είτε για το χειμώνα. Όλα τα kit είναι πολύ όμορφα, επιλέξτε λοιπόν το δικό σας, το χρώμα που σας αντιπροσωπεύει και ελάτε να την κάνουμε μαζί. Εγώ χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 4 για το τριπολίνο, θέλω όμως και το βελονάκι το νούμερο 3,5 για να περάσω το νήμα στις τρυπούλες του δερμάτινου κομματιού. Όπως είδατε έχω κάνει ήδη την προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό να κάνουμε εδώ τα άριχτά μας, δεν έχει καμιά ιδιαιτερότητα, 2 άριχτα σε κάθε τρύπα. Όμως θα σας δείξω την αρχή και το τέλος, το πώς ξεκινάμε, γιατί πιστέψτε με θα σας αρέσουν πολύ τα κολπάκια μου, δεν φαίνεται πουθενά η ένωση. Δείτε, αυτή είναι η κλωστή που τελείωσα. Φαίνεται πουθενά ότι έχω κάνει ένωση, βλέπετε πουθενά κάτι. Αυτό θα σας δείξω λοιπόν, το υπόλοιπο το γνωρίζετε. 2 άριχτα σε κάθε τρύπα είναι. Θα μπω λοιπόν κάπου εδώ στη ραφή. Θα πάρω το νήμα μου από πίσω μπροστά. Προσοχή, το μακρύ κομμάτι κρατάμε στο χέρι μας. Μην κάνετε λάθος και πάρετε το κοντό, την ουρίτσα. Κάνω λοιπόν το άριχτο και μία αλυσίδα στον αέρα για την κορυφή του άριχτου. Ένα άριχτο λοιπόν σε αυτή την πρώτη τρύπα, Συνεχίζω κανονικά, σε όλες τις τρυπούλες, 2 άριχτα. Αν δείτε, την ουρά εγώ την κρατάω εδώ πάνω, γιατί την μπλέκω μέσα, για να μην χρειαστεί να τη στερεώσω μετά. Στην αρχή λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να σας τονίσω είναι ότι στην πρώτη τρυπούλα κάνουμε ένα άριχτο και μία αλυσίδα από πάνω για να δημιουργήσουμε αυτό το πόντο που σας έδειξα. Κάντε μου γύρω γύρω και όταν φτάσουμε στο τέλος θα ανοίξω πάλι το βίντεο για να σας δείξω και το δεύτερο κολπάκι. Έφτασα λοιπόν στην τελευταία τρυπούλα, κάνω τα 2 τελευταία άριχτα και όταν ξεκίνησα έκανα ένα. Πάντα όταν έχετε πάνελ δερμάτινο και κάνετε άριχτα, θα ξεκινάτε με ένα για να καταλήγετε με το δεύτερο που χρωστάτε στην ίδια τρύπα για να μην αφήνετε μεγάλη απόσταση. Θα μπω λοιπόν πάλι σε αυτή την τρύπα που ξεκίνησα, θα κάνω το δεύτερο άριχτο που χρωστάω. Κόβω το νήμα μου. Και δείτε τώρα,
Τραβάω έξω το νήμα μου. Θα μπω στο άριχτο που δημιούργησα, στη φύλλα, στην κορυφή που δημιούργησα, κάνοντας μια αλυσίδα στην αρχή, στον αέρα. Αυτή είναι η αλυσίδα που έκανα στην αρχή στον αέρα. Περνάω το νήμα μου από την καλή προς την ανάποδη, από μπρος προς τα πίσω δηλαδή, και μετά από πίσω προς τα μπροστά θα μπω στο τελευταίο άριχτο που έκανα, αυτή η τελευταία θηλιά που δημιουργήθηκε, μόνο στην πίσω θηλιά, και θα τραβήξω το νήμα μου από μπροστά προς τα πίσω αυτή τη φορά. Δείτε. Βλέπετε ότι δεν φαίνεται ένωση πουθενά. Φυσικά, τα νήματα που περισσεύουν τα πιάνουμε μετά με βελόνα, τα στερεώνουμε. Έχω κάνει λοιπόν την προετοιμασία, είναι έτοιμο το δερμάτινο κομμάτι, το αφήνουμε στην άκρη και ξεκινάμε το πλεκτό πάνελ. Παίρνουμε το βελονάκι νούμερο 4 και θα ξεκινήσω με το μαγικό κύκλο. Σταυρώνω το νήμα γύρω από το χέρι μου και περνάω το βελονάκι κάτω από αυτό το νήμα. Τραβάω έξω το νήμα, το νήμα το μακρύ, αυτό που θα πλέκουμε, το κρατάω με το χέρι μου. Κάνω μια στροφή, παίρνω νήμα και κάνω ένα άριχτο και κάνω μια αλυσίδα. Έτσι ξεκίνησα και έκανα το, ας το πούμε, κόμπο που θα συγκρατήσει αυτή τη στιγμή το δαχτυλίδι μου. Την ουρά μου προσέχω να μην τη χάσω. Και μέσα σε αυτό τον κύκλο θα κάνω 8 άριχτα. Σιγουρεύω ότι έχω 8 άριχτα στο μαγικό μου κύκλο και θα πιάσω την ουρίτσα που πρόσεχα το σύνολο να μην χάσω. Θα την τραβήξω καλά, γερά και δυνατά, να μου κλείσει τον κύκλο όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσπαθώ να μην αφήσω κενό στη μέση. Έχουμε λοιπόν αυτή την ουρίτσα. Επειδή στην πορεία πλέκοντας, αν την αφήσουμε έτσι θα λασκάρει ο κύκλος, εγώ τη σφίγγω καλά και την πλέκω μέσα στην πρώτη σειρά μου. Πρέπει να κλείσω λοιπόν με ένα βουβό τον πρώτο μου κύκλο, την πρώτη μου σειρά, και την ουρίτσα μου την πλέκω μέσα. Σε όλη τη σειρά λοιπόν θα πλέξω αυτό το νήμα μέσα για να το ασφαλίσω και να μην χαλαρώσει και ο κύκλος μου. Μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο που έκανα το βουβό κάνω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο κάνω 2 άριχτα. Στον επόμενο το ίδιο. Συνολικά αυτή η δεύτερη σειρά μου θα έχει 16 άριχτα. Μην ξεχνάτε να πλέκετε μέσα την ουρά, το νήμα που έχει μείνει. Δεκαέξι άριχτα και κλείνω με ένα βουβό. Ξεκινώντας την επόμενη, κάνω μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο που έκλεισα με βουβό κάνω ένα άριχτο. Πάντα ξεκινάμε τη σειρά μας στον ίδιο πόντο, εκεί που έκανα το βουβό. Στον επόμενο πόντο, τι θα κάνω, θα μπω από μπροστά προς τα πίσω και θα τραβήξω τον πόντο μου μπροστά για να κάνω ένα ποδαράκι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Front post ξέρω τι λέγεται, στα ελληνικά πραγματικά δεν ξέρω την ορολογία. Λοιπόν, τραβάω τον πόντο μου μπροστά για να δω τον πόντο που είναι από πίσω, που τον έχουμε σκεπάσει. Μόλις φανερωθεί ο πόντος μου, κάνω ένα άριχτο και στον επόμενο. Πάμε άλλη μια φορά. Θα τραβήξω τον πόντο μου μπροστά με ένα ποδαράκι.
Μετακινήστε μου λίγο το ποταράκι προς τα μπροστά, να φανερωθεί ο πόντος που έχουμε πλακώσει, που έχουμε κρύψει με το ποταράκι. Σε αυτό το πόντο λοιπόν κάνουμε ένα άριχτο. Ένα άριχτο και στον επόμενο. Παίρνουμε νήμα και επαναλαμβάνουμε. Τραβάμε τον πόντο μας μπροστά. Με ένα ποδαράκι. Τραβάμε λίγο το ποδαράκι να φανερωθεί ο πόντος και στον κρυμμένο πόντο από πίσω ένα άριχτο. Ένα άριχτο και στον επόμενο. Επαναλαμβάνω. Κάνουμε το ποδαράκι και από πίσω τον πόντο που έχουμε καλύψει τον φανερώνουμε για να κάνουμε ένα άριχτο. Πιστέψτε με, η πρώτη σειρά είναι λίγο πιο ζώρικη, γιατί δεν έχουμε και καλό κράτημα, είναι πολύ μικρός ακόμα ο κύκλος μας. Όλες οι επόμενες όμως είναι σούπερ εύκολες. Λοιπόν, πάντα στα πλεκτά μας, όταν κάνουμε front post και τραβάμε τον πόντο μπροστά, από πίσω τον πόντο δεν τον κάνουμε, τον προσπερνάμε γιατί είναι σαν να τον έχουμε κάνει με το ποδαράκι. Εδώ όμως, επειδή πλέκουμε κυκλικά και θέλουμε αύξηση, πλέκουμε ξανά τον ίδιο πόντο. Έτσι κάνουμε την αύξησή μας στον κύκλο. Είναι σαν να πλέκουμε τον ίδιο πόντο δύο φορές. Έξι ποδαράκια έχω κάνει και χρειάζομαι 8 στον κύκλο μου. Έφτασα λοιπόν, έκανα τα 8 ποδαράκια, έφτασα στο τέλος και κλείνω με ένα βουβό στον πόντο που ξεκίνησα. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν έχω 8 ποδαράκια που έχω τραβήξει το άριχτο μπροστά και 8 άριχτα. Ξεκινάμε όπως σας είπα πάντα με μία λυσίδα στον αέρα και με ένα άριχτο στο βουβό που κλείσαμε την προηγούμενη σειρά. Και αμέσως ο επόμενος πόντος είναι το ποδαράκι, το ανάλοιπο ποδαράκι. Το front post λοιπόν, το πιάνουμε και πάλι κάνουμε το ίδιο. Τραβάμε το ποδαράκι μας μπροστά με ένα ποδαράκι. Και από πίσω είναι ο πόντος μας, τον κάνουμε άριχτο. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Γιατί είχαμε 2 στην προηγούμενη σειρά και ένα που δημιουργήσαμε τώρα 3. Παίρνουμε νήμα. Τραβάμε το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μπροστά. Κάνουμε πάλι ποδαράκι. Και φανερώνουμε τον πόντο από πίσω που έχουμε κρύψει και τον ξανακάνουμε άριχτο. 2, 3 άριχτα. 3 άριχτα ενδιάμεσα. Αυτό συνεχίζεται. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Είχαμε 2 άριχτα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να φτάσει ο κύκλος μας στο επιθυμητό μέγεθος. Στη διάμετρο που είναι η τσάντα μας. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο να κάνω τις αυξήσεις μου και τα άριχτά μου. Screaming.
Έφτασα στο τέλος και αυτής της σειράς και κλείνω με ένα βουβό. Άλλο ένα κολπάκι που θέλω να σας πω, μια παγιδούλα, για να μην κάνετε εδώ στο τέλος κατά λάθος καμία αύξηση, σε κάθε σειρά θα μετράμε. Παραδείγματος χάρη, εδώ ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε 3 ρίχτα ενδιάμεσα. Είχα κάνει ήδη το ένα, άρα μου μείνανε 2. Στη σειρά που είναι 5, ας πούμε, ξέρω ότι ο πρώτος μου πόντος είναι αυτός, άρα μου μένουν άλλα 4 για να κλείσω. Σας το λέω γιατί πολλές φορές κάποιες κυρίες μπερδεύονται και αντί εδώ να κλείσουν με βουβό, πατάνε κατά λάθος αυτό τον πόντο. Αυτό δημιουργεί αύξηση και είναι λάθος. Κλείνουμε στο άριχτο που κάναμε όταν ξεκινήσαμε τη σειρά μας. Αν δεν είστε λοιπόν πολύ εξοικειωμένες με αυτό το άριχτο, μετρήστε τους τελευταίους σας πόντους. Πάντα να ξέρετε ότι από όσους έχετε ενδιάμεσα, στο τελευταίο πριν την ένωση θα έχετε ένα λιγότερο που τον έχετε ήδη κάνει. Αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνω με άριχτο στον ίδιο πόντο το βουβό και έχω κάνει ήδη τον ένα μου πόντο από αυτούς που έχω ενδιάμεσα, γυρνώντας, αφού σε αυτή τη σειρά θα έχω 4, εδώ θα έχω να κάνω 3 μόνο. Παίρνω νήμα και κάνω το front post, το ποδαράκι που τραβάω το ποδαράκι μου μπροστά. Έτσι συνεχίζουμε 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι λοιπόν το κυκλικό κομμάτι μας. Έτσι θα δημιουργηθεί ο έλικας. Τον κάνουμε μέχρι να φτάσει και να γεμίσει το κενό της τσάντας μας. Θα το ολοκληρώσω και θα ανοίξω το βίντεο για να σας πω με το δικό μου χέρι πόσο χρειάστηκε, γιατί έχουμε πει ότι κάθε μία μας μπλέκει διαφορετικά. Είναι έτοιμο το κομμάτι μου. Εγώ έφτασα στο σημείο να έχω ενδιάμεσα στα ανάγλυφα 10 άριχτα. Δηλαδή σύνολο 11 ή 12 σειρές είναι. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι κάποια κυρία μπορεί να πλέκει πιο σφιχτά, κάποια πιο χαλαρά και να χρειαστεί λιγότερο ή περισσότερο. Μετράτε πάνω στο κομμάτι σας. Τώρα πρέπει να του βάλω επάνω τη σάλπα μου. Η σάλπα είναι το ενισχυτικό, το αυτοκόλλητο που χρησιμοποιώ και φόδρα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η επένδυση σε αυτή την τσάντα. Βάζω το πλεκτό μου κομμάτι πάνω στη σάλπα μου. Η αυτοκόλλητη σάλπα έχει αυτό το χαρτί το άσπρο, οπότε πολύ εύκολα θα σχεδιάσω το κομμάτι που θέλω να κόψω. Να το, το κόβω μέσα από τη γραμμή που έχω σχεδιάσει για να γίνει ελάχιστα χιλιοστό πιο μικρό από το πλεκτό μου και το ίδιο θα κάνω και με το ύφασμα. Επειδή χρειάζομαι 2, δοκιμάζω πρώτα πριν κόψω και το δεύτερο ότι είναι το μέγεθος ok. Δεν θέλω να εξέχει, δεν θα χωράει μετά στο δερμάτινο κομμάτι. Ο λόγος που χρησιμοποιώ σάλπα και όχι πλέγμα σε αυτό το τσαντάκι είναι γιατί επειδή έχει στρογγυλάδα, δεν θα γίνει τόσο ωραίο το πλέγμα όταν θα το κόψουμε. Θα πετάνε οι ακρούλες, δεν θα είναι τόσο εύκολες να καθαριστούν. Μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μας δυσκολέψει περισσότερο. Η σάλπα είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί τώρα θα κόψω το ύφασμα, τη φόδρα που έχω. Και πολύ απλά παίρνουμε το κομμάτι από την ανάποδη. Βγάζουμε το άσπρο χαρτί από τη σάλπα, το βάζουμε πάνω και κολλάμε το ύφασμα. Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει σε επένδυση η σάλπα. Αφού λοιπόν την προσαρμόσω πάνω στο πλεκτό μου, θα τη ράψω με βελόνα και κλωστή σύριζα στην οριζόντια γραμμούλα στο νήμα που μας δίνει το άριχτο. Το ετοίμασα, το έραψα επάνω, είναι σκληρό και σταθερό όπως πρέπει να είναι, θα το βάλω επάνω στη τσάντα μου. Η ένωση που επέλεξα να κάνω είναι με βελονάκι και βουβό. Έχω σε αναμονή τον πόντο μου τον τελευταίο
Είπαμε ότι δεν είχα κλείσει, δεν είχα κόψει το νήμα μου. Μπαίνω λοιπόν και σε ένα τυχαίο πόντο στο δερμάτινο κομμάτι. Κλείνω με βουβό και τώρα πάμε. Πόντο με πόντο και βουβό. Μπροστινή θηλιά, πίσω θηλιά και βουβό. Παίρνω από τα δύο κομμάτια μου από μία θηλιά, αυτές που είναι δίπλα-δίπλα, τις μέσα θηλιές δηλαδή, και κλείνω με βουβό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βέβαια οποιαδήποτε ένωση θέλετε, με βελόνα και νήμα, με άριχτα, με ό,τι σας αρέσει. Εγώ επέλεξα αυτή τη φορά το βουβό και δείτε τι αποτέλεσμα μας δίνει. Από την έξω πλευρά είναι ένα πολύ λίο, δεν πετάει τίποτα, δεν εξέχει τίποτα και από εδώ πάνω κάνει αυτή την ωραία κοτσίδα. Πολύ στρωτό λοιπόν το βουβό στο κλείσιμο και γι' αυτό το λόγο το επέλεξα. Γύρω-γύρω κλείνουμε με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο κομμάτι. Η κόκκινη φόδρα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν φαίνεται, γιατί είναι το κουμπούμα, το άνοιγμα επάνω μικρό, αλλά και μόνο που το βλέπω εγώ να είναι όλο τέλειο κόκκινο από μέσα, με φτάνει. Αυτό λοιπόν είναι το τζαντάκι μας, το στρογγυλό τζαντάκι με την μπλε ξυέλικα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησα. Πάρτε τα υλικά σας από το Hattiebrand σε οποιοδήποτε χρωματικό συνδυασμό θέλετε και κάντε και εσείς το δικό σας στρογγυλό τζαντάκι για φέτος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Αν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για όλα μου τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο.